σου κάνα και πεις τσιγάρο στο τσιγάρο κι είναι τα πικρά σωμάτια στο πάτωμα καρδιά. Κάτω από τον καπνό του τσιγάρου σιγοκαίει η αντίδραση που συγκεντρώνει πολλά επιχειρήματα οικονομικά, ηθικής τάξης, δικαιωμάτων. Σε μια περίοδο κρίσης με διάφορες διαστάσεις, η πιο μαχητική αντίδραση επωνύμων και ανωνύμων ήταν όχι για την οικονομία, αλλά για το τσιγάρο. Η κουβέντα για την νικοτίνη έχει γίνει τόσο εθιστική, όσο και η ίδια η νικοτίνη. Κάναμε μια τέτοια συζήτηση σε μια από τις καφετέριες όπου όλοι καπνίζουν και κανένας δεν διαμαρτύρεται. Καπνίζουμε. Ρίτσα, καπνίζεις. Όλοι οι φίλαθλοι μες στο γήπεδο, σε επανέφερα. Ραλία καπνίζεις, ο Χριστός δεν καπνίζει. Εγώ δεν καπνίζω, αλλά κάνω καμιά τράκα. Ειδικά τώρα με την απαγόρευση μου έρχεται πιο πολύ να γιατί? Καπνίζω. Από αντίδραση. Ίσως, όπως συνέβη και με την ποδοαπαγόρευση. Πάω σε μαγαζί που μου λένε δεν καπνίζεις με τίποτε, όταν βλέπω παρέα που στη ζούλα, γιατί παντού καπνίζω στη ζούλα, δεν το συζητάμε, σαν μαγνήτης πάω κι εγώ. Την εφηβική σου επανάσταση την κάνεις τώρα, δηλαδή. Όχι, είναι διαρκείας, είναι διαρκείας. Η επανάσταση υπήρχε από την αρχή. Και ήδη ένα χρόνο. Υπήρχαν οι πυρήνες, μετά έγινε ανταρσία και μετά πας σε ένα μαγαζί και παντού καπνίζουν. Και παντού τα σάκια. Παντού τα σάκια. Ή πλαστικό ποτηράκι. Ήδη τα πεζοδρόμια έχουν γεμίσει με σόμπες. Ναι. Έχει 60% αύξηση, λέει, η πώληση σοπών υγραερίου για τα πεζοδρόμια. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο κενό. Άρα και μέσα να απαγορευτεί, έξω θα καπνίζεις κανονικά. Μάλιστα, εγώ ήταν φοβερό σε μαγαζί, σόμπα και σε μια γαλαζόπορτα καπνιστήριο. Ναι, αλλά είναι θεματικό ότι ακόμα για μία φορά στην Ελλάδα βάλαμε την πόρτα ασφαλείας, αλλά αφήσαμε είχαν τα παράθυρα. Υπάρχουν παραθυράκια παντού. Και μάλλον είμαστε και πρωτοπόροι σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι καλό αυτό. Είναι καλό αυτό. Όχι, αλλά το θέμα είναι ποιος θα κάνει την αρχή και νομίζω ότι είναι μια απόφαση γενικά στο να αλλάξουμε την οτροπία μας. Πρέπει να την αλλάξουμε την οτροπία μας. Εσύ μιλάς ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος δηλαδή. Αν υπάρχει νόμος, πρέπει να εφαρμοστεί. Καπνίζεις παρόλα αυτά. Βεβαίως. Θα κάνω ένα πούρο. Είναι κακή συνήθεια που ήρθε από καλές στιγμές. Ναι, ο ψηλός μας την κόλλησε αυτή η φασούλα. Λοιπόν. Αλλά ήταν κάτι όμως που μου άρεσε. Το απολάμβανα. Δεν μπορώ να το κρύψω. Εγώ δεν το κόβω. Έχω κόψει το φαγητό. Έχω κόψει το ένα, έχω κόψει το άλλο. Το τσιγάρο δεν θα το κόψω. Θέλω να καπνίζω 10 τσιγάρα 12 την ημέρα. Μάλιστα. Αυτό. Εγώ πιστεύω ότι εμείς οι Έλληνες, όταν κάτι δεν πάει καλά, και το διαπιστώνουμε βέβαια μετά από αρκετά χρόνια, προσπαθούμε να το κάνουμε μαχαίρι κατευθείαν. Αλλάζουμε κατευθείαν. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Δικαίωμα επιλογής δεν υπάρχει. Σωστό. Νομίζω, Αλέξης, γιατί το δοκιμάσανε πριν 1,5 χρόνο και δεν αυτό το δικαίωμα της επιλογής και δεν βγήκε. Θεωρώ ότι λειτουργούμε καθαρά βάση προτύπων. Ξέρεις ότι ποτέ δεν υπάρχει αξιοκρατία. Σωστό. Ξέρεις ότι αν δεν είσαι λαμόγιο, είσαι χαζός. Επομένως, οτιδήποτε μέτρο και αν προσπαθεί να εφαρμοστεί που είναι τόσο κόντρα, δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί στον Έλληνα, γιατί τον έχεις εκπαιδεύσει να είναι ενάντια. Να μην πιστεύεις στην εφαρμογή. Ναι. Αν ας πούμε πούνε αυτή τη στιγμή ότι σε χώρους που επηρεάζουν τον καλλιτέχνη, τον αθλητή και αυτά, απαγορεύεται κομμένο. Γιατί δεν μπορεί να αποδώσει, αν θέλει και ανάλογα. Όχι, δεν μπορεί να πηγαίνει σε ένα γήπεδο και να καπνίσει τώρα, ούτε σε ένα νοσοκομείο για να καπνίσει. Στην καλλιτέχνη θα το στην εφορία, ρε παιδί. Δεν θα έρθει κανεί. Δεν νομίζω, ρε Ραλία. Γι' αυτό είναι δίκαιο. Για το δικό σα το χώρο, όλων των καλλιτεχνών. Στο θέατρο, γιατί δεν καπνίζει κανεί. Γιατί η παράσταση είναι το πολύ 2 ώρες και ένα τέταρτο. Μπράβο. Σε εσά θα είναι 2,5-3 ώρες. Δεν είναι παντού. Αν όμω είναι παντού κλειστό αυτό το πράγμα, δεν θα πάω να δω τη Ραλία Χριστίδου ή τον οποιονδήποτε καλλιτέχνη, γιατί δεν θα καπνίσω. Δηλαδή το θεωρώ. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αφελέ. Δηλαδή όταν καθιερώθηκε η απαγόρευση στα αεροπλάνα και μάλιστα σε πτήση 13 ωρών υπερατλαντική. Γιατί το δεχόμαστε αυτό και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή δεν θα πάω να δω τον Ολυμπιακό, γιατί δεν θα καπνίσω. Το κοινωνικό σύνολο στο 50%, για τον 60%, στο 40%, για τους δικούς του λόγους. Γιατί το σύστημα έχει και άλλα συστήματα μικρά, γιατί δεν αντέχει με το ζόρι διακοπή. Το έχει απορρίψει. Mm-hmm. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες εδώ που πρέπει να τις προσέξουμε. Δεν είναι ότι είμαστε Έλληνες μόνο. Υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες με βάση τις πολιτικές μας παράδοσης, με βάση την κουλτούρα μας, με βάση. Χρήστο, έχουμε μάθει. Αλλά μερικές φορές έχουμε μάθει να χαρακτηρίζουμε ελληνικότητα και ιδιομορφία ελληνική την αγένειά μας. Πες μας ποιος κάπνιζε. Ποιος κάπνιζε στον αγώνα. Όταν έπαιζε εσύ, ναι. Πηγαίνατε στο ημίχρονο και ήσασταν να βγαίνετε στο τσιγαράκι. Εκάστον. Εμεί τον αδικείς. Δεν κάπνιζε στον αγώνα. Και ποιο λες. Εσύ ποιο λες. Όχι, εγώ μαζί. Κοίτα, ο Ιωαννίδης έκανε ένα τσιγάρο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Έτσι, στην άκρη του πάγκου. Έκανε ένα τσιγάρο πριν το είχε σαν τέτοιο. Πόση ώρα το παιχνίδι και με άγχος και αυτά δεν κάπνιζε. Υπήρχαν κι άλλοι που κάπνιζαν και στον ντουζ όμως. Ναι, υπήρχαν τέτοιε περιπτώσει. Και καλοί αθλητές κιόλας, έτσι. Εντάξει, να μην πούμε ονόματα, αλλά υπάρχουν. Τι έκανε, πες μου, τι έκανε.
νερό και. Το ντουζ για το τσιγάρο δίπλα. Όχι, είναι. Τέτοιε ιστορίε, δηλαδή, αν σου πούνε αφεντέ, είναι πολύ. Εντάξει. Δηλαδή, και ο Παναγιώτη, α πούμε, κάπνιζε. Φασούλα. Ο Πάσπαλια κάπνιζε. Ο Πάσπαλια. Τι να πω, δεν ήταν καλό αθλητή. Δεν ξέρω. Μάλλον αυτό είναι. Κοίταξε, δεν αφορίζω τίποτα. Νομίζω θέλει επανεξέταση. Τώρα δεν ξέρω πώς να πούνε οι ειδικοί, να κάτσουν οι καταστηματάρχες, να κάτσουν οι νέοι άνθρωποι, να κάτσουν οι ειδικοί να βρουν έναν άλλο τρόπο. Τώρα ποιος θα είναι αυτός, δεν ξέρω. Εγώ λέω να κάνουμε ένα διάλειμμα, να καπνίσουμε, να σκεφτούμε.